Με την εξαγγελία την προηγούμενη εβδομάδα της πρόθεσης της κυβέρνησης για μείωση στο ΦΠΑ στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, την κατηγορία 08, τη γνωστή. Ο Χαράλαμπος Ρούσος είναι ο Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας. Για να δούμε στην εφαρμογή που βρισκόμαστε, γιατί θα πρέπει να δοθούν και απαραίτητες άδειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτος. Αυτό που ενδιαφέρει όλους και από την ώρα που ανακοινώθηκε από πλευράς της Υπουργού ήταν πότε χρονικά μπορεί να τοποθετείται αυτή η μείωση στην τιμή από το ΦΠΑ. Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, διότι θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση αυτής της μείωσης και εναπόκειται στην Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Αλλά έχοντας υπόψη ότι... Πήγαινε το αίτημα? Έχοντας υπόψη ότι αυτό το μέτρο είναι μέσα στα μέτρα τα οποία εισηγήθηκε και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση των, για απάμβληση των αρνητικών επιπτώσεων στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού λόγω της αύξησης του ηλεκτρικού, της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρώ ότι θα είναι πολύ σύντομη η ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Ναι, το θέμα είναι αν το αίτημα αυτό ήδη έχει προχωρήσει ή προωθήθηκε προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Δεν μπορώ να γνωρίζω, διότι αυτό θα γίνει από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι είναι μέσα στις προτεραιότητες του Υπουργείου. Ναι, και με την έγκριση τώρα πώς θα γίνεται? Θα πρέπει όπως και για, για την κατηγορία 08, όπως αυτοί που έχουν αιτηθεί, φαντάζομαι και είναι ήδη σε αυτήν τη λίστα, να μπορούν να απολαμβάνουν αυτήν την έκπτωση για περίοδο 6 μηνών. Για όσους δεν έκαναν την αίτηση να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία και είναι δικαιούχοι, δεν θα ισχύει πάλι? Μπορούν να κάνουν την αίτηση όσοι εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών. Μπορούν να κάνουν την αίτηση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για να ενταχθούν στην διατίμηση αυτή. Και θα εφαρμοστεί και σε αυτούς. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται, έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχει ο Σύνδεσμος των Καταναλωτών, ο κ. Ρουσιώτης συγκεκριμένα, έχει επισημάνει ότι σχεδόν το 50% που είναι δικαιούχοι δεν απολαμβάνουν αυτή την έκπτωση. Δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο, ώστε εντάξει, από την ΑΕΚ θα μου πείτε, αλλά να ενημερωθεί καλύτερα ο κόσμος ή να γίνει κάποια ενέργεια για να μπορέσουν αυτόματα να απολαύσουν αυτή την έκπτωση. Σίγουρα μπορούν να γίνουν περισσότερα. Αυτός είναι ο σκοπός και των δημόσιων δηλώσεων που γίνονται των τελευταίων καιρών. Μεταξύ άλλων είναι για να ενημερωθούν οι καταναλωτές οι οποίοι εμπίπτουν στις ομάδες αυτές για να προχωρήσουν να κάνουν την αίτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε τις κατηγορίες για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Ναι, να τις ξαναπούμε βέβαια. Οι κατηγορίες είναι, οι οποίες εμπίπτουν στην διατίμηση 08 είναι οι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, οι λήπτες επιδόματος βαργής κινητικής αναπηρίας, οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα, οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα, η πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει επίδομα τέκνων από το αρμόδιο Υπουργείο, τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Κλήρυνσης και οι αιμοκαθαρούμενοι νεφροπαθείς. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, να τους στέλνετε και ένα ενημερωτικό τώρα με κάποιον τρόπο από πλευράς της Αρχής Ηλεκτρισμού. Σε όσους είναι δικαιούχοι, να τους αποστέλλετε με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού, θα μπορούσαν να ενημερωθούν. Γιατί είναι πολύ ψηλό ποσοστό τώρα, κύριε Ρούσο, 50%. Είναι κρίμα να τη χάνουν αυτή την έκπτωση, αφού είναι δικαιούχοι. Σίγουρα. Αυτός είναι ο σκοπός, να ενημερωθεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Επιπλέον, να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτή η μείωση. Οι ομάδες των ευάλωτων καταναλωτών, αυτές οι ομάδες που έχουν προαναφέρει, αλλά επιπρόσθετα οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι λήπτες επιδόματος για τυφλούς μπορούν να συμμετέχουν, να κάνουν αίτηση για χορηγίες από τα διάφορα σχέδια του Υπουργείου που σκοπό έχουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την θερμομόνωση οροφών, την ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών και αυτές οι ομάδες έχουν αυξημένες χορηγίες σε σχέση με τους υπόλοιπους. Για την εγκατάσταση, και οι υπόλοιποι δικαιούμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχουν γίνει προσπάθειες για δημοσιότητα και θα ενταθούν αυτές οι προσπάθειες.
Μάλιστα. Λοιπόν, και μέσα από αυτήν τη διαδικασία, εντάξει, το πρόβλημα εδώ είναι τη δανειοδότηση. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσουν δάνειο από τις τράπεζες. Πρέπει να μην είναι εγγυητές σε οποιαδήποτε άλλη δανειακή υποχρέωση, φίλου, συγγενή. Και μιλάω για αυτούς που δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους, γιατί αν υπάρχει μια καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του δανείου και κάποιος είναι εγγυητής, τότε οι περισσότερες τράπεζες δεν τον δανειοδοτούν, ακόμη και για μικρά ποσά. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα εισοδήματα αυτών των ευάλωτων ομάδων και δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι το πρόβλημα, δυστυχώς. Σίγουρα, αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι η χορηγία είναι αρκετά ψηλή. Απλώς να δώσω ένα παράδειγμα. Για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ενώ η χορηγία που θα λάβει κάποιος ο οποίος δεν εμπίπτει σε αυτές τις ομάδες είναι 250 ευρώ το κάθε κιλοβάτ, για τις ευάλωτες ομάδες είναι 750 ευρώ σε κάθε κιλοβάτ. Και τούτο μπορεί μάλιστα η χορηγία να πληρωθεί, ειδικά για τους ευάλωτους, υπάρχει μια διαφοροποιημένη διαδικασία καταβολής της χορηγίας, όπου η χορηγία καταβάλλεται στον εγκαταστάτη όταν ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, ο ευάλωτος καταναλωτής δεν θα έχει να πληρώσει το δικό του μερίδιο στον εγκαταστάτη. Ο εγκαταστάτης θα πληρωθεί απευθείας από τη χορηγία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρούσο. Εγώ ευχαριστώ.